Γεια χαρά φίλες και φίλοι, Μάκης Δεστούνης εδώ. Σε ένα χώρο που ασφαλώς δεν γνωρίζετε και δεν έχετε ξαναδεί ποτέ σας. Γιατί θα συναντηθώ και θα κάνουμε vlog με ένα άτομο το οποίο έχετε καιρό να δείτε. Πάρα πολύ καιρό θα έλεγα. Είναι έκπληξη, έχω ένα καλεσμένο έκπληξη. Και μερικές φορές λένε ότι αν ο Μωάμεθ δεν πάει στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Παρακαλώ να περάσει ο καλεσμένος μας. Καλησπέρα. Το χρέπει! Τι κάνετε, καλά. Ξέρεις κάτι, Μάκη. Ναι. Εκεί που οι άλλοι κοιτούν, εγώ βλέπω. Βγάλε γυαλί τώρα και είναι άνθρωπος να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, χαίρετε και πάλι! Δίπλα μου έχω το Στάμο, ο οποίος δέχτηκε να έρθει στο χώρο του να στήσω τα πράγματά μου, τα πράγματά μας. Ήτανε μεγάλη μου τιμή. Και να... Ήταν μεγάλη μου, τεράστια αυτή η τιμή που μου κάνετε κύριε Μάκη μου Δεστούνη. Να είστε καλά, που να είστε καλά. Στον χώρο μου να μιλήσουμε, να ξανακάνουμε άλλο ένα βίντεο ύστερα από τόσο καιρό. Τι να πω, είμαι συγκινημένος. Δεν σου έχει λείψει καθόλου το YouTube. Κάτι θα σου έχει λείψει. Σίγουρα, μου νομίζω πήρες μια σπιρτάδα από την προηγούμενη φορά που σε τράβηξε αυτό το απλό. Ναι, εντάξει, αυτό το απλό. Λες, εντάξει, απλό είναι. Ας κάνουμε και ένα επαγγελματικό τώρα. Ένα τζουιστικίσιο. Ναι, με ένα τζουιστικίσιο, παρεΐστικο, έτσι όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Όπως παλιά λοιπόν. Έτσι, όπως παλιά, τζουιστικ ξανά, μακριά μαλλιά. Σκουλαρίκια στα αυτιά και ναρκωτικά. Λοιπόν. Το σύνθημα δεν πρέπει να ξεχνιέται. Έχει γίνει σήμερα τεθέν αυτό το. Βεβαίως. Κοιτάξτε, τώρα δεν έχω δεκάδα να κάνουμε με το Σταμάτη. Ίσως κάποια άλλη στιγμή. Κάνουμε κάποια δεκάδα του χρόνου, υποθέτω. Ένα κουβεντολόι θα πάει σήμερα, έτσι. Καλό. Ένα κουβεντολόι. Θα τον ρωτήσω κάποια πράγματα, να δω τι έχει παρακολουθήσει από βιομηχανία. Αν είναι ενεργό το μάτι πάνω σε αυτό το τομέα. Όχι και πολύ, Ναι. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, θα βρούμε την άκρη. Ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση. Wulong στα μάτια. Wulong. Έπαιξα το demo από Wulong. Ενθουσιάστηκα full. Και είναι στα υπόψη μου τώρα να το ξεκινήσω κανονικά. Demo, πώς το είδες, για πες. Το demo μ' άρεσε. Κάτσε, περίμενε. Έπαιξε το πρώτο demo. Γιατί το πρώτο demo ήταν σαδιστικά δύσκολο. Το δεύτερο ήταν καλό. Το δεύτερο demo, λίγο πριν κυκλοφορήσει, έπαιξε. Okay. Αυτό το demo ήταν αυτό, αυτό ήταν που. Ήταν normal. Όχι, είναι το παιχνίδι. Ναι. Όπως το έπαιξε το demo εκεί πέρα είναι το. Ακριβώς. Σαν να έπαιζα Neo. Είναι με διαφορετικά λίγο τα χαρακτηριστικά που φτιάχνει στον παίχτη. Διαφορετικό gameplay από ό,τι κατάλαβα. Τα γραφικά και τα λοιπά, το art design και έτσι όπως είναι το mood. Ήταν ίδιο με τον Νίο. Εμένα αυτό ναι, μου έβγαλε. Θυμίζει αυτό το γκλαμουράτο το στυλ. Ναι, ναι, αυτό το λίγο γκλαμουράτο. Θέλουμε λίγο να το σαπίσουμε, αλλά δεν γίνεται γιατί έχουμε πετάξει πολύ γκλαμουριά. Δηλαδή, τύποι ήταν, ξέρω εγώ, εσένα θα σε ντύσουμε έτσι. Ρε φίλε, ξέρεις εμένα τι. Δεν με... Κοίτα, οπτικός αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει καθόλου. Θα σου πω γιατί. Εντάξει. Το Νίο μου άρεσε γιατί ήταν το Japan στη μέση που έβγαζε μια άγριάδα μέσα σε αυτό το γκλαμουράτο στυλ. Ναι. Αυτό το, αυτά τα χρώματα, τα έντονα, τα Ninja Gaiden χρώματα. Ναι, γιατί είναι ίδιο, ρε φίλε, άμα κάτσεις και το σκεφτείς, η χρωματική παλέτα είναι παρόμοια με το Ninja Gaiden. Και το Ninja Gaiden μου φαίνεται τσίρκο, μην νομίζεις, άσχετα ότι είναι σκληροπυρηνικό παιχνίδι. Ήτανε τσίρκο. ήτανε τσίρκο, ρε φίλε. Αλλά το Wulong, ας πούμε, μία και που είναι έτσι, μία και που είναι και κινέζικο, πω, λέω, δεν θα μου αρέσει καθόλου το παιχνίδι. Πρόσεξε τώρα, παίζω ένα άλλο, ένα ρώσικο. Ένα ρώσικο το οποίο κρίμα, δεν μπορώ να συνεχίσω με τίποτα, είναι βασανιστικό, το Atomic Heart. Atomic Heart, ναι, το ξέρω, το ξέρω ποιο είναι. Είναι τόσο όμορφο, έχει τόσα πολλά να δώσει, έχει τόσο ωραίο στυλ, δυστυχώς, δεν μπορώ να το συνεχίσω με τίποτα αυτό το παιχνίδι, δεν μπορώ με, δηλαδή είναι, ο χειρισμός του είναι αλόκοτος τελείως, είναι δυσάρεστο. Βγάζει μια μουντάδα έτσι αυτής της σοβιετικής... φάσεις, αν θυμάμαι καλά, έτσι, αυτό το παιχνίδι που λες. Ναι, θυμίζει, παντρεμένο. Θυμίζει έτσι, όλο αυτό το σοβιετικό, το ανατολικό μπλοκ πάνω κυρίως, όχι μόνο σοβιετικό. Ρε φίλε, έχει ένα στυλ. Ναι, θα σου πω, έχει ένα στυλ της δεκαετίας του 70, ωραία, της φουτουριστικής δεκαετίας του 70. Τι εννοώ, κουρδιστό πορτοκαλί έχεις δει. Ναι. Θα δεις πολλές επιρροές εκεί μέσα. Okay. Από αυτό το έργο. Ωραία. Στο στυλ εννοώ, ναι, όχι ναι. Στην υπόθεση. Σίγουρα, ναι. Στο στυλ. Οδύσσια του διαστήματος 2001. Ναι. 2001. Θα δεις πολλές επιρροές. Σωστή. Okay. Αλλά είναι. Ρε φίλε, δεν υπάρχει. Το στυλ του σε παιχνίδι δεν υπάρχει. Αλλά είναι πολύ δυσάρεστο παικτικός. Πάρα πολύ δυσάρεστο. Δεν σε αφήνει να χαζέψεις, δεν σε αφήνει να. Να εξερευνήσεις, να αράξεις, να απολαύσεις το τοπίο. Πολύ εχθροί.
δεν δουλεύει και καλά το σύστημα Μάχης, δεν ξέρω. Δεν μπορούσα αυτό το πράγμα να το συνεχίσω. Προφανώς δεν μπορούσαν να φτιάξουν σωστά το gameplay. Έχουν φτιάξει καλά τον κόσμο. Ναι, το έχουν στήσει σωστά δηλαδή. Απλά δεν έχουν καταφέρει να στήσουν σωστά το gameplay του. Αυτό ρε φίλε. Έχουν βάλει πολλά πράγματα. Φαίνεται ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο πέρασε από χρόνο σε χρόνο. Ναι. Κάτι αφήναν, κάτι φτιάχναν, κάτι βάζανε στην άκρη. Το παίρνανε αυτό που είχαν στην άκρη και το ξαναβάζανε μέσα. Και έχει γίνει λίγο ένας ακταρμάς παικτικός. Ναι, αλλά οπτικός είναι ρε φίλε, θέλεις να το συνεχίσεις, αλλά εγώ δεν μπορώ. Ναι. Δεν μπορώ με τίποτα. Τέλος πάντων, έπεσε αυτό το παιχνίδι. Okay. Βάζω γουλόγκ, λέω 10 λεπτά και να το τσεκάρω. Αυτό ήταν. Πάει και το Atomic Heart, πάνε όλα. Δηλαδή έχει ένα σύστημα που ναι, μεν θα πεις, μοιάζει με το Sekiro. Mm-hmm. Συγχωρεί. Συγχωρεί αβέρτα. Δηλαδή μπορείς να φας πολλά χτυπήματα. Αυτό εννοώ όταν λέω συγχωρεί. Ναι, ναι. Μπορείς να φας πολλά χτυπήματα. Και να επιβιώσεις. Δεν θα... Καμία... Στον Νίο δεν θα επιβίωνες τα πολλά χτυπήματα. Όχι, με τίποτα. Στον Νίο έχεις δύο και κάτω. Ναι, ναι, σε αυτό, ναι, ναι. Εγώ σου είπα, το μόνο κακό δεν ξέρω να το παρατηρήσεις εσύ στον demo, γιατί στον demo υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτός ο μηχανισμός. Δηλαδή είναι στημένο το demo όπως ακριβώς είναι και το κανονικό παιχνίδι. Ναι. Πατάς τον κύκλο για να κάνει deflect. Ναι. Το παρατήρησες αυτό. Ναι. Ταυτόχρονα όμως πάνω σε αυτό τον κύκλο έχουν βάλει και τον dodge. Το, ναι. Το οποίο dodge εμένα με ζόρισε σε εχθρούς όταν είναι πολύ εχθροί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Ναι. Να μπεις και να κάνεις μπούκα σε πολλούς εχθρούς, όπως κάνεις με το... Καλά και με το Sekiro δεν γίνεται νομίζω αυτό. Αλλά πέρα από τους πολλούς εχθρούς, εγώ θα σου πω ότι υπάρχουν κάποια boss, έχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι ξέρεις, μία πίσω από την άλλη. Ναι. Δηλαδή θα τις κάνεις παμάρισμα κατά λάθος, θα τις αποφύγεις. Δηλαδή ναι. Έχει ένα μηχανισμό το οποίο σου λέει, τώρα βαράει πολλές φορές ο εχθρός, θα σπαμάρω εγώ, ναι, οκ, okay, το πιάνει, αλλά μετά αρχίζει και κάνει dodge και σε χτυπάει. Τα κάνει dodge και σε χτυπάει, ναι. Είναι παρόμοια φάση αυτό που παρατήρησα με τον κύκλο που λες. Το dodge και το deflect, τι κάνει, ναι. Ξέρω εγώ. Είναι παρόμοια φάση με το Mikiri counter. Ναι. Άμα το σκεφτείς. Ναι, αλλά το Mikiri είναι φιλέ. Έπιανε όμως εκεί που έπρεπε. Έπιανε ενώ αυτό, εκεί μπερδεύεσαι. Αν όχι 100% έπιανε, ένα 80% ναι. Έπιανε. Ναι, ναι. Αυτό δεν δε κάνει. Αυτό δεν το κάνεις. Κοίτα, γιατί δεν έχει είναι άλλες. Τα χτυπήματα τα απανωτά. Γιατί μπράβο. Στο Sekiro είναι τόσο καλά φτιαγμένος ο χειρισμός. Δηλαδή και της AI του εχθρού σου και εσένα. Είναι τόσο καλά φτιαγμένο το σύστημα μάχης. Που δεν θα το λούσεις. Θα κάτσεις τέτοιο, το βλέπεις και την ένδειξη. Ενώ τώρα, άμα σου σπαμάρει ο άλλος και σπαμάρεις εσύ τον κύκλο, δεν θα το πετύχεις τόσο εύκολα. Ήτανε αυτές οι διαφορές που κάνανε τα Souls-like τα Soulsborne παιχνίδια με τα Souls-like όπως τύπου Νίου. Οι διαφορές που δεν τα πετύχανε σωστά. Πάντως, αυτό το Art Direction που επιμένει αυτή η Team Ninja να το κοίτα, έχει. Φτιάχνει κι άλλο ένα παιχνίδι που είναι πάλι ίδιο το Art Direction. Επιμένει, δηλαδή από Ninja Gaiden μέχρι εδώ που φτάσαμε, Wulong, το Art Direction τους προσπαθεί να μείνει ίδιο. Είναι δηλαδή αυτό το κόλλημα που έχουν και οι Ιάπωνες με τις Ιαπωνικές ταινίες. Δηλαδή βγάζουν μια ταινία επειδή πουλάνε full και είναι η ζωή τους τα anime και τα manga. Ναι. Ή anime, δεν ξέρω πώς τέτοιο, μην με διορθώνετε πάλι. Ναι, γιατί έχω ξεχάσει πώς είναι να σε διορθώνω. Είναι αυτό που λένε, ξέρω εγώ, θα κάνουμε μια ταινία. Ναι. Ξεκινάνε την ταινία και τη φτιάχνουν λες και γίνεται άνιμε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να βγει στην ταινία γιατί φαίνεται ότι είναι ψεύτικο, ρε φίλε. Ναι. Και χαλάει την αισθητική. Και είναι σαν να του λες, ναι, ρε φίλε, εντάξει, την κάνουμε την ταινία, αλλά δεν πολύ μοιάζει με άνιμε. Όχι, ρε, τι άνιμε θα σου λέει. Όχι! Τι άνιμε θα σου λέει. Μια χαρά είναι η ταινία. Δεν είναι. Μια χαρά είναι η ταινία. Στα Ιαπωνικά με το όχι, ε. Ναι, ναι. Τι μαλάκας είσαι. Κάνονται και έτσι. Όχι! Μοιάζει με άνιμε. Δεν μοιάζει με άνιμε. Ποιο άνιμε. Δεν είναι κακό, μωρέ. Απλά το βαρέθηκα κι εγώ. Δηλαδή δεν είναι άσχημο. Είναι βαρετό αυτό το πράγμα συνέχεια και συνέχεια. Δηλαδή θα έπρεπε να διαλέξουν λίγο πιο άλλη παλέτα χρωμάτων. Λίγο άλλη παλέτα χρωμάτων. Όπως κάνει και φίλε και η Ninja Theory. Άμα προσέξεις το πρόσωπο, ειδικά το χαμόγελο, το τους, ναι. Σε όλους τους ό,τι έχει φτιάξει είναι ίδιο. Ναι. Ξεκίνησε το από το Blades, τέτοιο όπως λεγόταν αυτό το τέτοιο, Heavenly Sword. Το Heavenly Sword, ναι. Ξεκίνησε το από το Heavenly Sword που ξεκινήσανε με Devil May Cry και τα λοιπά, ό,τι φτιάξανε και το άλλο που του άρεσε του Μίτσου πολύ με αυτόν τον τύπο με τον κοντάρι. Α, το που είναι σαπίθηκος αυτός. Ναι, 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 του κοντάρ. Θα το δεις ότι όλο αυτό εδώ μοιάζει, μοιάζει. Κρατάνε το ίδιο σύστημα. Τέλος πάντων, εντάξει. Ωραίο το Wulong. Καλό είναι. Σου λέω, δηλαδή, θα πας μέχρι το τέλος απροβλημάτιστα. Θα πας μέχρι το τέλος. Δεν θα το παρατήσεις, ρε. Ναι. Δεν παίζει να το παρατήσεις. Δηλαδή, παίζει και σε PlayStation 4, γιατί ξέρω ότι δεν έχεις PlayStation 5. Ναι. Και... Παίζει μια χαρά. Το μόνο ότι κακό ήταν στο demo τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς είναι στο παιχνίδι, ότι είχε μεγάλα loadings. Εντάξει, αυτά δεν τα γλιτώνεις, ρε φίλε. Ναι. Πάντως μια χαρά τρέχει και στο 4, γι' αυτό και έτσι ψήθηκα να το πάρω. Δηλαδή, performance, το έβαλες και αυτό, είχε τέτοια. Γιατί το θυμάμαι στο PlayStation 4, είχε. Είχε, ναι. Το άφησα ως έχει, όσο μου το ρύθμισε αυτό. Mm. Και έπαιζε μια χαρά flow που έγινε το παιχνίδι, ούτε μου κόλλαγε ούτε τίποτα.
Τι ήθελα να πω. Ναι, σε σχέση ας πούμε με το Callisto Protocol, το οποίο δεν παίζεται στο PlayStation 4, ας πούμε, έτσι. Το Callisto Protocol. Έτσι έχω ακούσει ότι στο PlayStation 4 δεν παίζεται. Το Callisto Protocol γενικώς είναι ένα παιχνίδι που δεν παίζεται, αν θες να μάθεις δηλαδή. Ναι. Δηλαδή είναι γενικώς ένα παιχνίδι το οποίο το βάζεις, λες τι θα δω και... Δεν ξέρω ρε φίλε, αυτό το Callisto Protocol δεν ξέρω, δεν. Το έπαιξα σε ένα live stream. Τώρα, ήθελα να μιλήσω γι' αυτό λιγάκι έτσι παραπάνω και καλά που το έφερες. Ναι. Είναι το θέμα ότι ρε φίλε, το έβαλα σε ένα live stream. Ωραία, εκεί δεν το ξαναπέξα από το live stream. Ναι. Αυτό που είδα εγώ σε αυτό το live stream. Με αυτό το, θυμάσαι που έχει το Dead Space, έχει. Που παίρνει ένα μηχάνημα και κάνει τελεκίνηση. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και καμιά φορά παίρνει ένα άκρο από εχθρό, όχι όλο τον εχθρό όμως. Ναι, ναι, ναι. Και το στέλνει πάνω στον εχθρό. Αυτό έχει τώρα μία τύπου τελεκίνηση τέτοια που παίρνει όλο τον εχθρό και τον σηκώνει. Μπορεί να τον σηκώσει και να τον πετάξει πάνω σε καρφιά. Αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Δηλαδή, okay. όταν λέμε δεν δουλεύει, είναι. Δεν ξέρω αν το έχουν διορθώσει τώρα με διάφορα patches, αλλά αυτό το πράγμα είναι λαϊνό. Είναι. Κάνει ο χαρακτήρα κάτι τέτοια. Ναι. Δεν πετάγεται εκεί που θες να τον πετάξει. Καμιά φορά θες να τον πετάξει πάνω στα καρφιά, δεν πάει, πάει όπου να είναι, στέκεται μπροστά. Δηλαδή, κάνει. Λες τώρα, μαλάκα θα τον στείλω στο διάολο. Κάνει. Και πέφτει εδώ μπροστά. Είναι σαν να βλέπει ξύλο λαϊκή δηλαδή. Δεν είναι μαλάκα. Δεν το τελειώνω και δεν πετυχαίνουν κανένα. Δεν είναι καθόλου ελκυστικό παιχνίδι στο να ξαναμπω στη. Πρέπει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Η αλήθεια. Σίγουρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντα χρειάζεται κάποια παιχνίδια έτσι δεύτερη ευκαιρία. Ξέρεις τι γίνεται. Έχει καταπληκτικά γραφικά και το gameplay του είναι μηδέν, ρε φίλε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Δηλαδή έχει. Είναι. Θυμάσαι που λέγαμε τα παλιά τα παιχνίδια κουτί. Κουτί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή διάδρομος, αρένα, διάδρομος, αρένα, αποστολή τέλειος. Αυτό το πράγμα είναι. Okay. Δεν έχει, δηλαδή σου έχει δύο διαδρόμους διαφορετικούς. Κάνει μια διακλάδωση. Ναι. Είτε πας από τη μία είτε πας από την άλλη. Δεν υπάρχει, δεν έχει collectables, δηλαδή κάτι να ανακαλύψεις. Ναι. Έχει ηχητικά μέσα σκέψου τα οποία τα ακούς και δεν ξέρεις γιατί τα ακούς. Okay. Δηλαδή λέει. Για την ατμόσφαιρα, και, έτσι. Και λες. Τώρα αυτό γιατί. Τι άκουσα τώρα εδώ. Τι εξηγούσε όλο αυτό. Ναι. Δεν εξηγούσε κάτι ουσιαστικό. Δεν ξέρω τι φάση δηλαδή. Είναι ώρες και ώρες. Δηλαδή και ξέρεις κάποιοι... και αυτό. Ότι είχε φτιάξει το Dead Space ο δημιουργός. Ναι. Είχε φτιάξει το Dead Space. Ωραία. Περιμέναμε κάτι αντίστοιχο. Γιατί. Εν τω μεταξύ είναι ξύλο, δεν είναι thriller αυτό. Ναι. Είναι. Ξεκινάω κατά. Ξέρω, το είδα και μόνο... στο live stream. Α, μπράβο, το έχεις μπει. Ναι, μόνο ναι. και μόνο που ξεκινάω με το κοντάρι αυτό το ρόπαλο. Το μαδέρι. Και λέω, ωραία, μας ξεκινάει με το πρώτο όπλο. Για να δούμε, λέω, πώς είναι όταν ξεμείνεις από σφαίρες. Δεν έχεις σφαίρες μετά. Δεν γουστάρει. Σου δίνει όπλα, ρε φίλε, ναι, ξέρεις πότε τα ξεκλειδώνεις. Μετά από πολλή ώρα. Δηλαδή, κοντεύει να τελειώσει το παιχνίδι και εκεί βγάζεις όλα τα όπλα στο τέλος. Survival σου λέει. Δεν κάτσε να κάνει survival. Δεν είναι survival. Είναι ξύλο, είναι ξύλο. Ένταση. Είναι... Κατάλαβα, ναι. Έχει και αυτό το σπαμάρισμα δεξιά και αριστερά, το οποίο πώς δουλεύει τώρα αυτό. Πρέπει να κάνεις συνέχεια να σπαμάρεις δεξιά, είτε αυτό στηρίξει από δεξιά, είτε την πουνιά από αριστερά, ναι. είτε τη δαγκωματιά, να σε πιάσει, δεν ξέρω. Εσύ σπαμάρεις ή διαλέγεις. Πού είσαι, δεξής είσαι, αριστερός είσαι. Σπάμαρε τετράγωνο αριστερά. Ή σπάμαρε τετράγωνο δεξιά. Okay. Ό,τι και να γίνει αυτός θα κάνει έτσι, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή δεν έχει λογική του σου δίνει δεξιά σε Sekiro φάση. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, και Sekiro και Souls φάση που ναι. πάει να σου δώσει τα δεξιά, εσύ θες να φύγεις από την από κάτω του. Είναι πολύ δυσάρεστο για να ναι. ξαναμπω να του δώσω δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί στη δεύτερη. Φταίει και το ότι ξέρει, καμιά φορά θυμάσαι που κάναμε live stream και καίγαμε παιχνίδια. Ναι, ναι. Και μπορεί λέγαμε... και να φταίει το πρώτο σου παιχνίδι να ήταν εκεί. Ναι, γιατί... επειδή δεν το ξέρει το παιχνίδι. Σίγουρα επειδή τότε που παίζαμε μαζί το Ιαπωνικό, το Ghost of Tsushima. Ναι. Όταν το παίξαμε μαζί, λόγω του live stream, επειδή και εγώ δεν το είχα ξαναδεί, το κάψαμε. Εγώ το κάψα. Του δώσα δεύτερη ευκαιρία και το ευχαριστήθηκα μετά. Ναι, και όταν αυτό... το έπαιξα, ξεκίνησε με πολύ βαριά καρδιά. Να παίζω. Έπαιζα, όμως μετά, φίλε, με κέρδισε full το παιχνίδι. Δηλαδή, το Ghost of Tsushima είναι ένα must play παιχνίδι. Αλλά δεν ξέρεις τι που το κάψαμε τότε σε live. Το Ghost of Tsushima με κούρασε πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα στην εισαγωγή. Η εισαγωγή μαλάκα κάναμε από τις 10 μέχρι τις 12 live stream. Και ήταν μόνο εισαγωγή. Και ήταν την εισαγωγή παίζαμε. Ναι, ρε φίλε, και είχε πολύ μπλα μπλα. Δηλαδή, ναι, ναι. ξανά ο μάστορας εκεί, ο δάσκαλος. Ξανά πάλι. Ξανά, άσε με ρε ναι. μαλάκα, δείξτε μου τα κατάκα να προχωρήσω να φύγω. Δηλαδή, τι μου δείχνεις δυστυχώς... ολόκληρο τέτοιο για να μου δείξεις πώς θα κάνω πάρη. Δηλαδή, δυστυχώς έτσι είναι, δηλαδή έχουν ξεκινήσει από... Επειδή είναι επηρεασμένο σίγουρα από Assassin's Creed το παιχνίδι, okay. έτσι. Έτσι γίνεται και όταν ξεκινάει και αυτή την κάλτσα τώρα το Valhalla που του έχω δώσει 4 ευκαιρίες και δεν μπορώ να το συνεχίσω. Α, δεν την παλεύεις, κάστανε. Όχι, έπαιξα, ξανάπαιξα. Είδα και τη σειρά Vikings που την είχα παρατήσει από πάλι. Βγάλανε και άλλη μία σειρά. Βγάλανε και άλλη μία. Από εκεί ξεκίνησε και ξαναείδα την άλλη σειρά. Το έπαιξα και λέω: ωραία. Καλά, ποτέ δεν μου άρεσαν οι Vikings, να πω την αλήθεια. Αλλά ωραία. Ας παίξω λίγο αφού μπήκα στο mood.
Όπως είχα κάνει τότε και με το Assassin's Creed 4. Γιατί το Assassin's Creed 4 έβλεπα το Black Sails. Το Black Sails, οκ. Okay. Και μπήκα στο mood να παίξω το Assassin's Creed και το ευχαριστήθηκα όμως. Είναι διαφορετικό, έχει εξερεύνηση. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι βέβαια. Το Valhalla, sorry για όλους τους Assassin's Creed fans, αλλά. Για όσους το αγαπήσατε, γιατί εντάξει. Αλλά δεν. Δηλαδή... Έχουν βγάλει και ένα expansion, φίλε, στο Valhalla τώρα που είναι. Ναι, το ξέρω. Είναι standalone, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει το main παιχνίδι για να το παίξει. Στο Ragnarok, Και στο Valhalla έχει 10 ώρες εισαγωγή. 10 ώρες εισαγωγή μέχρι να φτάσεις και να παίξεις, να πεις ότι παίζω πλέον κανονικά. Κοίτα, θέλω να βάλουν πολύ κόσμο μάλλον στο κουρμπέτι να παίξει το παιχνίδι. Υπολογίζω τώρα εγώ με το δικό μου το μυαλό. Και σου λέει, μην το παρατήσει ο άλλος, θα βρει τα σκούρα και το παρατήσει, να συνεχίσει να παίζει. Οπότε θα του συμπεριφερθούμε σαν developer στο παιχνίδι, σαν να είναι χαζί. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Γιατί αυτή την κουβέντα την έχω ακούσει από ανθρώπους οι οποίοι έχω πιάσει κουβέντα με ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με τους υπολογιστές, κάνουν πράγματα με τους υπολογιστές. Και μου λέει, φίλε, όταν έχει κάποιο πρόβλημα κάποιος πελάτης, πρέπει να του συμπεριφερθεί και να του μιλήσει έτσι ώστε να βρει λύση, σαν να είναι χαζό μικρό παιδάκι. Ναι, κατάλαβα. Οπότε. Το ίδιο υπολογίζω ότι κάνουν και στα παιχνίδια τώρα πλέον. Ναι. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια είναι εμπορικά. Σου λέει πρέπει να το παίξει και ο τελευταίος. Ναι. Άρα για να το παίξει και ο τελευταίος. Και αυτός που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ, πρέπει κάποιος να τον βάλουμε στο κλίμα. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε αυτή την εισαγωγή ντε και καλά. Άσε τους άλλους. Ναι. Έπρεπε όμως να έχει ένα skip tutorial. Δεν χρειαζόταν όλο αυτό. Ναι, φίλοι, για κάποιον έμπειρο θα έπρεπε να το έχει. Ναι. Θα έπρεπε να το έχει. Θα έπρεπε να ήταν πιο μικρό, ρε, όπως και να το κάνεις όμως. Δηλαδή, όσο και tutorial να θες. Δώσε μου μια εισαγωγή απλή, ρε παιδί μου, ή κάτω όπως το είχε το Assassin's Creed 2. Δώσε μου μια αρένα να μάθω τους μηχανισμούς εκεί πέρα. Κάθε μηχανισμό που ξεκλειδώνω, αν γουστάρω, μπαίνω και το κάνω. Αν δεν γουστάρω, δεν το κάνω και σηκώνομαι και φεύγω. Όπως είχε επίσης και το Sekiro. Που είχε τον τύπο που δεν πέθανε ποτέ. Ναι. Ό,τι κίνηση ξεκλείδωνε, πήγαινε να τη δοκιμάσει πάνω του για να εξοικειωθεί περισσότερο. Ναι, ωραίο αυτό, ρε φίλε. Θα μπορούσε να το είχαν κάνει έτσι, ρε φίλε. Αυτό. Και όχι να ξεκινάμε ένα open world παιχνίδι που μιλάμε τώρα για open world παιχνίδι. Οπότε έχει αναγκαστικά άπειρες ώρες να κάψει, άπειρα επαναλαμβανόμενα πράγματα. Είναι πολύ μεγάλο, έτσι. Δεν ξέρω. Είναι μεγάλο. Είναι τύπου. Όχι τόσο μεγάλο όσο το Witcher, αλλά είναι μεγάλο. Far Cry τύπου. Ένα 80 ώρες έχει πάνω του. Ναι, τύπου ένα Far Cry ολοκληρωμένο. Έτσι, okay. Τέτοια φάση. Είναι μεγάλο. Ναι, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο σαν παιχνίδι. Δεν είναι σαν το Witcher. Είναι σαν ένα Far Cry, άντε λίγο πιο μεγάλο να το πούμε. Γενικά, όπως είπα, αυτά τα παιχνίδια έχουν ρε φίλε λίγο το επαναλαμβανόμενο κτλ. Οπότε, αν το φουντώσεις και το χώσεις τόσο πολύ ρε φίλε tutorial, καταντάει και κουραστικό ρε φίλε. Θέλει ο άλλος να παίξει. Πάντως, πολύ καλό παιχνίδι τον Ghost of Tsushima. Εμένα μου άρεσε. Στο προτείνω δηλαδή ξανά να κάτσεις να ασχοληθείς κάποια στιγμή. Αν θέλεις, το δίνω. Είναι και του φίλου μου τον Νίκο. Καλά, θα μου δώσεις προς το παρόν το Resident Evil 2. Αν ναι, το έχεις εδώ πέρα. Έχει τουρκέψει και δεν το έχεις παίξει ποτέ. Αλήθεια, δεν σε κράτησε ποτέ ρε, μαλέκα, να το παίξεις αυτό. Δεν είχα την όρεξη, ρε, μαλέκα. Να δεις τι διαφορές έχουν κάνει αυτά όλα. Είναι ώρες αυτό που με πιάνει λίγο και τη γενιά μας, η παρελθόντολο λαγνία. Που θέλουμε να μένουμε λίγο στο παρελθόν, γιατί επειδή το παίξαμε έτσι, καταρρύπτουμε λίγο το. Α, δηλαδή το κάνεις επίτηδες. Όχι, δεν το κάνω επίτηδες, μου βγαίνει από μόνο του έτσι. Και επίσης ήταν το ότι είχα κολλήσει τώρα σε αυτή τη μαλακία με τα κουτιά που πρέπει να τον ρίξεις τον άλλον κάτω. Δεν είχα και πολλά ιατρικά και λέω δεν γαμιέται. Κόπηκε και η όρεξή μου, άλλη φορά το έχω τερματίσει το παιχνίδι. Σαν χειρισμός remake ήταν πολύ καλή η δουλειά του. Μ' άρεσε που πήγα και σε σημείο το οποίο. Δεν το είχα δει μέσα στο αστυνομικό τμήμα, να πω την αλήθεια, και έλεγα γιατί δεν μπαίνει εκεί, ας πούμε. Ναι. Και τελικά μπήκα και το είδα. Ποιο σημείο είναι αυτό, τον γκαράζ. Κάπου, ναι, στον γκαράζ νομίζω. Τον γκαράζ δεν ήταν από το. Ξέρεις, από το. Από τον γκαράζ που έχουν βάλει εκεί. Θυμάσαι που είχαν φτιάξει ένα Resident Evil 2 που ήταν. Που το διαλύσανε, το αφήσανε στην άκρη και φτιάξανε. Ναι. Λοιπόν, μέσα εκεί έχει ένα γκαράζ αυτό το παιχνίδι. Okay. Από αυτό το γκαράζ πήραν και το. Έλα, χώσανε δεν μέσα. Το ήξερα αυτό. Δηλαδή κάνανε μία μίξη, πήραν κάποια πραγματάκια από το παλιό το παιχνίδι. Ναι. Που δεν κυκλοφόρησε. Το 1,2 που λένε. 1,5 πώς το λένε αυτό. Το Resident Evil. Ναι. Που έχει στην Elsa Walker. Yes. Είναι μια μηγανόβια. Ναι. Πήραν, δώσανε και τη στολή βέβαια. Ναι, να μπορεί να την πάρει. Ναι, την είχαν δώσει. Επίσης, μια και λέμε τώρα γι' αυτό που δεν με τράβηξε τόσο το remake του 2, που είναι εκπληκτικό σε αυτά που βλέπω. Εκεί που σίγουρα θα με τραβήξει και θα παίξω και είναι το επόμενο μετά το Wulong που θα πάω, όταν έρθει έτσι η ώρα να ξεκινήσω πάλι να παίζω, είναι το Resident Evil 4. Εκεί με τραβάει. Α, σε τραβάει αυτό και δεν σε τραβάει το 2. Γιατί με τραβάει το 4. Γιατί είναι η ίδια ποιότητα, έτσι. Ακριβώς, το ξέρω. Ποιότητα είναι ίδια. Γιατί με τραβάει όμως το 4. Το 4 το έπαιξα μία φορά τότε.
Όλοι μαζί. Νοικιασμένο, όλοι μαζί, δηλαδή ο ένας συνεργατικά. Οπότε δεν, εγώ δεν είχα εκείνη την περίοδο PlayStation 3-2 για να παίξω. Θυμάσαι που παίζαμε και το Code Veronica έτσι. Εγώ το Code Veronica το είχα τερματίσει μαζί σας. 6 άτομα. Ναι, ένα δωμάτιο να παίζουμε Code Veronica. Αυτό δεν είχα PlayStation 2 τότε. Έτσι ήμουν και εγώ. Και έτσι είχε γίνει και για μένα το Resident Evil 4. Αλλά το Code Veronica το έχω παίξει πολλές φορές και σε emulator και μετά όταν το είχε. Ναι. Σε μια έκδοση στο PlayStation 4 που το είχα κατεβάσει. Ευχαριστήθηκες μόνος. Ευχαριστήθηκα μόνος. Πέρα, ρε φίλε, είδες που δεν ισχύει το ότι μη σποιλάρετε, μη σποιλάρετε. Ναι, άμα δεν το παίξεις μόνος, ακριβώς, θα το δεις. Δεν το χαίρεσαι, ρε φίλε. Δεν το χαίρεσαι. Εγώ είχα δει, σου λέω, όλο το Code Veronica, να το εξηγήσω και εδώ. Πρώτη φορά που το είδα από την αρχή έως το τέλος, ήταν μαζί σας. Δηλαδή, μαζί σας. Η παρέα μας. Εγώ, εσύ, ο Κώστας, ο Άγγελος μέσα εκεί. Όλοι. Και ο αδερφός του και δεν ξέρω και ο άλλος αδερφός του. Ο Αλέξης, ο Στέλιος, όλοι μέσα εκεί ήμασταν. Μόνο η μάνα του και ο πατέρας δεν είχαν μέσα εκεί να κάτσουμε. 6 άτομα δηλαδή βάλετε τώρα. Και παρόλα αυτά, παρόλο που το είδα, ήθελα να το παίξω και μόνος με το ευχαριστώ. Ναι, ρε. Καταρχάς, κοίταξε, αυτό που λέμε λίγο με τα spoil, ok, σε κάποια πράγματα άμα ο άλλος θέλει να μπει στο storyline, να εμβαθύνει και θέλει να το δει, ok, καλύτερα να μην μάθουμε spoil. Εσύ τα σημεία κλειδιά δεν θα έπρεπε να πεις. Και από εκεί και πέρα όμως, τι μπορεί να συναντήσεις στο δρόμο σου, έχει ένα κάστρο. Γιατί να θεωρείται spoil ότι έχει ένα κάστρο. Ακριβώς. Γιατί να θεωρείται spoil, ξέρω εγώ, ότι έχει κάτι τέρατα μέσα. Παίρνεις μία κίνηση μετά. Ναι, εντάξει, αυτό γιατί να θεωρηθεί spoil. Τώρα π.χ. θα σας κάνω ένα spoil. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Το έχω πει και σε παλιότερο βίντεο, αλλά θα το ξανακάνω. Για ποιο παιχνίδι? Για τον God of War, το Viking το πρώτο που βγήκε. Αυτό με τους Viking, έτσι. Spoil είναι να πεις στον άλλον ότι παίρνεις τα λεπίδια κάποια στιγμή. Ναι. Okay. Εμένα δεν. Αν με το μάθαινα, θα με χάλαγε. Εγώ δεν με χάλαγε. Εντάξει, γιατί το παίρνεις πολύ μετά και λες ότι μάλλον το παιχνίδι συνεχίζεις μόνο με το τσεκούρι και αναβαθμίσεις του τσεκουριού. Okay, εκεί θα το δεχόμουν ως spoil. Τώρα τα υπόλοιπα να μου πεις spoil, που δεν είμαι και τόσο του story driven, δεν με νοιάζει. Ναι. Ενώ τώρα, αν μου κάνεις spoil σε μια ταινία. Ναι, θα με νοιάξει. Στοιχίζει η ταινία, ρε φίλε. Είσαι κάτι που διαβάζω, ρε παιδί μου. Να μου κάνει spoil ότι μετά γίνεται αυτό, ότι εξελίσσεται έτσι. Όχι, εκεί είναι. Ενώ στο παιχνίδι δεν το θεωρώ τόσο πολύ σημαντικό. Όχι, ρε φίλε, γιατί το παιχνίδι είναι 80 ώρες, 6 ώρες, 12 ώρες, 20 ώρες. Ακριβώς. Δεν γίνεται δηλαδή ένα. Δεν στοιχίζει. Εγώ λέω ότι δεν στοιχίζει στα παιχνίδια. Ναι. Στοιχίζει σε πολύ ορισμένα παιχνίδια. Last of Us 2 στοιχίζει. Ναι. Στοιχίζει. Ένα μόνο spoil όμως στοιχίζει. Ναι, αυτό. Ξέρω ποιο. Τα υπόλοιπα δεν στοιχίζουν. Όχι, δεν στοιχίζουν. Δεν νομίζω ότι στοιχίζουν. Και στο Last of Us το 1, το τέλος πάλι στοιχίζει. Ας πούμε, να σου κάνουν spoil. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια. Είναι αυτά τα παιχνίδια που έχουν story και θέλει κάποιος να το δει. Ναι. Έτσι. Τώρα να κάτσω να σου πω ότι υπάρχει αυτή η περιοχή. Και υπάρχει αυτή η περιοχή. Ειδικά σε ένα παιχνίδι τύπου Souls. Τι να σου πω, σαν το. Ποιο να σου πω. Τύπου Doom, λέω ένα παιχνίδι, ένα FPS τώρα σου λέω. Τι spoil να φας. Δεν νομίζω και εγώ ότι είναι spoil. Χρειάζεται, ή και στο Resident Evil ακόμα. Και να φας ένα spoil, δεν είναι spoil, δεν θεωρώ ότι είναι spoil. Και εγώ τα ίδια, τις ίδιες λογικές είμαι. B-movie ούτως ή άλλως είναι όλα αυτά. Οπότε χαίστηκες. Η δράση, το horror τότε που νιώθαμε και το νιώθουν και κάποιοι ακόμα. Αυτά είναι, ας πούμε, που σε κρατάνε στο παιχνίδι, το spoil. Κλάει. Έτσι μου φαίνεται και εμένα, δεν ξέρω. Εντάξει, κάποιοι άλλοι έχουν τα δικά τους. Δεν θέλουν να μαθαίνουν τίποτα, θέλουν να το παίζουν μέχρι το τέλος αγνά, τέλος πάντων. Άντε τώρα, ρε φίλε, να πούμε να σου βγει Street Fighter καινούριο και να σου βάλουν ένα καινούριο χαρακτήρα. Α, έφαγα spoiler, μπήκε ο Ακούμα. Ναι. Στα αρχιδιά μου. Ναι, ρε φίλε. Έτσι. Στα αρχιδιά μου. Έπρεπε να το πάρω από την αρχή να του δω μόνο μου του χαρακτήρα. Ωραία, εντάξει, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Τι παίζεις τώρα τελευταία? Τώρα τελευταία, Street Fighter, Super Street Fighter, το έχω λιώσει το collection εδώ στο λαπτοπί, στο λαπτοπάκι, λίγο manager που και που. Και τώρα κάποια στιγμή θα ξεκινήσω και το Wulong. Τώρα πότε δεν ξέρω. Καλά, όταν το θέλω πάρεις, να ξεκινήσω και το Last of Us το 2, το έχω σχεδόν μισό χρόνο που κάθεται και ακόμα. Α, το έχεις αγοράσει? Μου το έχουν χαρίσει. Μου το έχει χαρίσει ένας φίλος εκεί από τη δουλειά, το τερμάτισε και αυτά, δεν τα κρατάει, δεν νοιάζει, πάρτο αυτό. Μπαντλάκι το είχε. Ωραίο. Ούτως ή άλλως, ναι. Armored Core. Armored Core. Να σου πω πριν ξεκινήσεις ότι ο Θεοδόσης λέει θα έχει. Κοίτα, να σου πω λίγο τεντάχει. Δεν τα συμπαθούσα τα Armored Core. Δεν ήμουν άνθρωπος στον Armored Core. Δεν λέω πολλά λόγια όμως γιατί τις ίδιες μαλακίες έλεγα και με το Sekiro. Και την έφαγα στον κόλλο και το Sekiro έγινε ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Θυμάσαι, μαζί ήμασταν. Τα σχολιάζαμε και σε live stream και μου έλεγες γιατί μωρέ μαλάκα, πώς σου έχει κάτσει έτσι άσχημα το Sekiro. Και σου λέω,
Άμα είναι τώρα σαν το Τέντσου να σκρύβομαι, να κάνω, να δείχνω, μάλλον δεν θα είναι το παιχνίδι που γουστάρω. Και είναι. Είναι ένα από τα καλύτερα, από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, ιδιαίτερα τη προηγούμενη γενιά. Εκεί που θέλω να καταλήξουμε το Armor Core όμως είναι ότι. Να πω, sorry που σε κόβω για το Armor Core, το Sekiro για μένα είναι το πιο καυλωτικό gameplay που έχω παίξει ποτέ μου. Ναι, ρε φίλε, εσύ το πίστευες από την αρχή ναι. ότι θα είναι παιχνίδι ναι, ναι. τη αρεσκία μα. Ναι. Γιατί μου το λέει, σα αρέσει, θα είναι καλό, φαίνεται ναι, ωραίο. Ναι. Έχει Ιαπωνία, έχει ξυλίκι, έχει. Και άμα εγώ έλεγα, άμα δεν είναι τύπου Souls. Πώς. Άλλο περιμένω εγώ από αυτό. Ρε θάνε! Δηλαδή, εσύ το βλέπεις. Εντάξει, και εγώ δεν το βλέπα. Ναι, ναι, ναι. Δεν, καλά, δεν είπα ότι θα είναι μια μαλακία και μισή σαν παιχνίδι. Απλά έλεγα δεν θα μ' αρέσει. Βέβαια, το πήρα Day One και εγώ μαζί. Ακολούθησα με όλους σας. Ακολούθησα το hype. Δεν, ευτυχώς δεν απογοητεύτηκα καθόλου. Καθόλου. Αν εξαιρέσει ένα πώ στην αρχή, γιατί έχω μάθει να παίζω τον Dark Souls. Είχες μάθει με τον Dodge. Έπαιζα με τον Dodge, δεν έπιανε τον Dodge. Εγώ το έλεγα άδικο. Δεν ήθελε να παίξει έτσι. Κατάλαβα τέλος πάντων τι έγινε στην πορεία. Οπότε, τώρα για το Armor Core το καινούργιο. Να πω ότι ο δημιουργός είπε αρχικά ότι ξεχάστε τη σειρά. Δεν υπάρχει 6. Ναι, ναι, ναι. Είναι reboot όλο reboot, αυτό. Ένα καινούργιο. Ξεκινάμε κάτι από την αρχή. Που έχει όμως την ταυτότητα των παλιών. Γιατί δεν ξέρω αν θα μ' αρέσει. Τα παλιά, ξαναλέω και πάλι, ήταν παιχνίδια τα οποία τα έχω δει. Ναι. Νομίζω έχω δοκιμάσει και κάποιο. Δεν θυμάμαι τώρα τι έχει γίνει. Αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ να παίξω. Ναι. Έτσι. Και λέω τώρα, θα βγάλουν ένα παιχνίδι. Το οποίο ονομάζεται Armor Core και υπάρχουν fans εκεί έξω που το περιμένουν χρόνια και θα είναι, λέω, Souls-like. Δηλαδή, θέλουν να πιάσουν το κοινό των Souls-like, αλλά θέλουν να κρεμάσουν τους φίλους του franchise, ας πούμε. Ναι. Λίγο περίεργο μου φαίνεται αυτό. Καταλαβαίνεις τι θέλω. Ναι, κατάλαβα τι. Δηλαδή, έχεις ένα fan base του Armor Core ναι. που σου ακολουθούσε πιστά στα προηγούμενα. Έχει βγάλει 5. 5, ναι. Και στα 5 γίνανε οι αγορές που έπρεπε να γίνουν. Και κάποια standalone expansion ναι, που ναι. έχουν βγάλει. Και στα 5 γίνανε οπότε οι αγορές που έπρεπε να γίνουν από αυτούς που ξέρανε που θα γίνουν. Ναι. Τώρα αυτούς τι, τους πετάς, ας πούμε, τους αφήνεις. Θα έχει στοιχεία και από. Γιατί αν είναι να το βγάλουν και για τους φίλους των Souls, τον Souls Like γενικότερα. Είτε είναι Souls Like θεωρηθεί το Sekiro που δεν θεωρώ εγώ ότι είναι Souls Like, αλλά έχει τα στοιχεία. Ναι. Είτε του Bloodborne, είτε του Elden Ring κτλ. Θέλουν και αυτό το κοινό, το θέλουν αυτό το κοινό. Ναι. Απ' τη μία. Ναι, ναι, ναι. Από την άλλη, όμως, γιατί να κρεμάσει τους άλλους παλιούς. Ναι. Και γιατί να πάω πάντα να παίξω μπάλα με Souls-like παιχνίδια. Κοίτα. Ο Θεοδόσης μου λέει ότι θα είναι. Θα είναι Souls-like. Εγώ ναι. του λέω μάλιστα, δεν ξέρω. Θα πρέπει να το πει και να κάνει και έτσι και το γυαλί. Ναι. Ναι, εγώ του είπα ότι θα περιμένω να το παίξετε να μου πείτε και μετά θα πάω να το αγοράσω. Οκ. Okay. Εσύ τώρα τι πιστεύεις. Λοιπόν, ας πάμε λίγο με το Sekiro. Το Sekiro έχει όντως στοιχεία stealth. Ναι. Ειδικά γίνεται full stealth το παιχνίδι. Όταν πάρεις το δάχτυλο που σφυράει. Δεν είναι όμως, είναι καταβούληση. Είναι καταβούληση, είναι το τι θες. Δηλαδή, αν θες να κάνεις stealth. Το Tenchu, ας πούμε, ήταν καθαρά stealth. Ναι. Δεν μπορώ να παίξω μάχη ένας με έναν. Όχι. Δεν είχα τις κατάλληλες ούτε αναβαθμίσεις. Όχι, είχες. Δεν μπορείς να παίξεις μάχη 3-3. Ένας με έναν μπορούσε να το κάνεις. Ναι. Αυτό. Ήτανε καθαρά, κρύβομαι, φεύγω ή τον σφάζω. Τέλος. Οπότε το Sekiro τι πήρε. Πήρε. Μία μικρή ταυτότητα Tenchu, μία μικρή ταυτότητα Soulsborne και δώσαν τη δικιά τους ταυτότητα στο κομμάτι, στο σύστημα μάχης. Mm-hmm. Okay. Και λίγο Bloodborne μπορείς να πεις ότι είχε το τέτοιο. Αλλά πήρανε πολλά στοιχεία και τα ναι. μπλέξανε μαζί και τα κάνανε. Φτιάξανε κάτι άλλο. Και βγήκε ναι, κάτι άλλο. Το Armored Core από μόνο του, σαν παιχνίδι, έχει μία δική του ταυτότητα. Πώς λέμε όταν θα παίξεις, όταν πας να παίξεις Souls παιχνίδι, θα πεις ή θα σ' αρέσει ή δεν θα σ' αρέσει. Ναι. Έτσι είναι λοιπόν και το τέτοιο. Δηλαδή έχει μία μίξη τα Armor Core. Έχω παίξει το πρώτο από το PlayStation 1 που ο χειρισμός του ήταν περίεργος. Καλός για την εποχή. Ιδιότροπος, αλλά πράγματα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνιδάκι. Το οποίο το παρατήσαμε τότε. Εντάξει, θέλαμε λίγο κάτι με ρομπότ. Το παρατήσαμε. Ήταν πιο βαριά ιδεολογία στο να προχωρήσεις. Δεν ήταν κάτι ανάλαφρο. Ακριβώς. Δηλαδή, πυροβολάω, προχωράω και. Ακριβώς. Ήταν λίγο δύσκολο. Έπρεπε να τα αποφύγεις. Ήταν ρε παιδί μου, πώς είσαι. Σαν να παίζεις ένα κόντρα που σε πυροβολάει όλη την ώρα. Ή Airtype και πρέπει να τα αποφύγεις, αλλά σε 3D κατάσταση, ναι. ρε παιδί μου. Σύντομα ότι το lock του δεν ήταν σωστό. Είχε μια κάμερα που τον κράταγε, αλλά μόλις έφευγε και αυτό λίγο. Έπρεπε να το κουλαντράρεις. Έτσι είναι γενικά η φιλοσοφία των Armor Core. Ναι. Τώρα, το ότι σίγουρα πιστεύω ότι μπορεί να πλέξουν λίγα κάποια στοιχεία. Souls-like, ναι. Αλλά ο Μιγιαζάκης, από ό,τι έχω διαβάσει, ναι. είναι επιβλέπων. Όχι, ήταν στην αρχή full
Και μετά σταμάτησε και για τα δικά του. Δεν ξέρω, είναι τελείω. Τι κάνει τώρα, τον DLC, κάτι φτιάχνει. Δηλαδή ήταν μέχρι ένα σημείο και μετά σταμάτησε. Ναι. Άφησε τη δουλειά να πάει μόνη τη. Ναι. Προφανώς εξήγησε τι θέλει να κάνει, δεν ξέρω. Okay. Επιβλέπον θα είναι και πάλι, δηλαδή δεν Σίγουρα. Γίνεται. Είναι διευθυντής πλέον τη From Software, παιδί μου. Μεγάλο, ναι, το ναι. μεγάλο κεφάλι που λέμε. Το θέμα είναι όμως ότι λέω όλα αυτά που λέω. Δεν πείθομαι με το τι λέει ο Θεοδόσης. Ναι. Εντάξει, δεν θα του πάω κόντρα. Δε, και αυτό σου λέω, δεν λέω πολλά λόγια. Μπορώ να το παίξω το παιχνίδι και να πω Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Θέλω και άλλο. Ναι, ναι, μπορώ ναι, να ναι, το ναι. πω. Όμως έχω πάντα στο μυαλό μου ότι αυτό που είπες εσύ, δύστροπου συγχειρισμού. Και καταρχήν να πω ότι τα παλιά τα παιχνίδια έψαξα, είδα και πολλά AAA που κάνουμε στο κανάλι και κάποιοι. Όχι κάποιοι. Τα παιδιά που έχουν παίξει τα παλιότερα παιχνίδια, ο Αλέξανδρος και ο Βασίλης, είπαν mm-hmm. ότι είναι το Grand Turismo των Mac. Ναι, ισχύει. Okay. Είναι ένα παιχνίδι γρήγορο, ναι. γενικά. Με φοβίζει αυτό. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε το Grand Turismo των Mac, έχει parts να βάλεις επάνω άλλο ναι, κεφάλι, ναι, ναι, ναι. άλλα πόδια, ναι, άλλα ναι. χέρια, άλλα όπλα. Βάλε, να βρεις τα καλύτερα και κάθε φορά... Τύπου Surge. Μπράβο. Ναι, δεν ξέρω αν τα σπάς και τα παίρνεις από τον εχθρό ή αν τα αγοράζεις. Ναι, λογικά θα τα αγοράζεις. Νομίζω αναβαθμίσεις κάτω ναι. στους κάρες. Σε κάθε αποστολή ναι. θα βγάζεις χρήμα και θα αγοράζεις πράγματα. Ακριβώς. Αλλά ήταν λέει ατελείωτα. Το τι combines μπορούσε να κάνεις πάνω στο δικό σου το Mac, αυτό το πράγμα ήταν ατελείωτο. Ναι. Όπως είναι και το Grand Turismo, ρε φίλε. Άλλα μοντέλα, άλλα ρόδες, άλλες εξατμίσεις. Ή αν θέλεις το Need for Speed. Mm-hmm. Θυμάσαι το Need for Speed. Ναι. Να το βάψεις, να του βάλεις μπουζί, να του βάλεις ανδρακόνημα, να του βάλεις καπό, να του βάλεις τριάκιδα μπουζί, να του βάλεις. Δεν ξέρω κι εγώ τι είχε πάνω, εξατμίσεις διαφορετικές. Οπότε μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο έχει full customization επάνω του Mexu. Ναι. Αυτό με φοβίζει. Ναι. Αυτό με φοβίζει. Δηλαδή αυτά δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε ή τα έχουμε και στα Dark Souls. Έχουμε στα Dark Souls. Αλλά έχει τόσα πολλά. Είναι συγκεκριμένα τα set. Στα Dark Souls ή θα πάρεις το set που σου αρέσει ή θα βρεις κάποια κομμάτια τα οποία δεν είναι σε set αλλά θα τα συνδυάσεις εσύ έτσι όπως αρέσει. Θα κάνεις τα όπλα σου συν 20 πόσο πάνε, συν 15, συν 10 ναι. και θα τελειώσει η υπόθεση. Αυτό. Δεν έχει. Οπότε... Έχεις parts. Έχεις δηλαδή πράγματα. Αλλά δεν κραφτάρεις ρε φίλε. Ναι. Κατάλαβες στα Souls. Κάνεις τις αναβαθμίσεις τους. Και τέλος. Αυτό. Ελπίζω ότι δεν θα είναι έτσι, γιατί εγώ δεν αντέχω να ξαναπαίξω Νίο. Δηλαδή, ναι. αυτό το πράγμα συμβαίνει στο Νίο. Άσχετα ότι δεν αγοράζεις τα... Νίο, Diablo και τέτοια πράγματα. Ναι, πετάει. Εγώ είχα χαός σε κάποιες φάσεις στο Νίο το 1. Και στο Νίο το 2 το έπαθα αυτό. Δεν έχω υπομονή, δεν έχω κουράγιο να ξαναδώ τι θα βάλω επάνω. Ναι, τι είναι καλύτερο, τι πρέπει να αφήσω, τι πρέπει να αγοράσω. Σε έκανε την καλύτερη δουλειά και τον Bloodborne. Ναι, ρε φίλε. Έμπαινες με το όπλο που σε βολεύει, έβαλες την πανοπλία που σου αρέσει και τελείωσε. Αυτό βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει στα προηγούμενα Armor Core και ναι. μετά με τρομάζει. Ναι. Δεν το θέλω. Και καταλαβαίνω ότι πάει προς τα εκεί. Δηλαδή αποστολές, φράγκα. Έτσι είναι και η φιλοσοφία του παιχνιδιού, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Να το αλλάξει τόσο πολύ. Ναι, αυτό. Θεωρώ. Άρα εκεί πάμε στο ότι μάλλον δεν θα είναι του γούστου μου και της αρεσκίας μου. Μπορεί. Όχι, δεν θα είναι καλό παιχνίδι. Εκτός αν έχει τύπου κάτι σαν το Σέρτζ, ένα κεντρικό πυρήνα, ο οποίος αναβαθμίζει τα πάντα. Και φτιάχνεις... Δεν ήταν τόσο μανιτζέβελο. Όχι. Πολύ εύκολο ήταν. Εγώ στην αρχή όταν το πρωτοείδα αυτό με τον πυρήνα, τον κόρσου που έπρεπε να δυναμώνεις τον παίχτη. Και μετά έπαιρνες και τις ανάλογες πανοπλίες που σου αρέσανε κυρίως. Τον πυρήνα αναβάθμιζες και πάνω στον πυρήνα μπαίνανε δυνατότερα. Μπορεί να βάλουν κάτι τέτοιο, να το κάνουν πιο απλοϊκό, να μην έχει δηλαδή τόσο δουλειά. Να θες τόσο μεγάλη δουλειά να ρίξεις. Πάντως αυτό που παρατήρησα, ας πούμε, στο gameplay trailer που δώσανε τώρα πρόσφατα. Ναι, για πες τι παρατήρησα, να σου πω και εγώ τι παρατήρησα. Παρατήρησα λίγο ότι βγαίνει αυτή η μουντάδα τη From Software που βγάζει ναι. Η σκοτεινιά. Η σκοτεινιά. Και η ψιλοκαταστροφή, αυτό η σαπίλα. Βλέπω τα τεράστια έτσι αυτά που έδειξε, λίγο κάποια ρομπότ που κάνανε κάποιες κινήσεις, όπως μας έδειχνε ας πούμε και κάτι κινήσεις που κάνανε εγώ από ξέρεις το, τι παρατήρησα. Το Elden Ring κυρίως. Ναι, εγώ ξέρεις τι παρατήρησα στο τρέιλερ. Δηλαδή από τη μία λέω όλα αυτά που λέω και λέω ότι μάλλον θα είναι σαν τα παλιά και δεν θα το παίξω και εντάξει προχωράμε παρακάτω, ναι. δεν πειράζει, δεν τρέχει και τίποτα. Είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι που εμένα δεν ταιριάζει τα γούστα μου. Από την άλλη όμως τι παρατήρησα εγώ στο τρέιλερ. Τι παρατήρησα. Παρατήρησα κλάσεις. Κλάσεις. Ναι. Δηλαδή έχει έναν αδύνατο, ο οποίος κατεβαίνει με ένα μαστίγιο και δίνει. Ναι. Τι είναι αυτός λέει ο Dexterity τώρα, ας πούμε. Μετά έχει έναν άλλον που έχει ρόδες από κάτω, τάγκ, και δίνει πόνο. Ναι. Δίνει κάτι καλές βόλες, αν το παρατηρήσεις. Ναι, τον είδα και αυτός λέει τι είναι τώρα, ας πούμε. Το τάγκ, ο strength. Ίσως εκεί πάνε τα parts που μπορεί να παίρνεις. Για να τα βάζεις. Δηλαδή πάνω. Παρατήρησα ότι αυτά που τα πράγματα λέω πρέπει να είναι κλάσεις. Δεν γίνεται. Ο ένας που είναι αδύνατος και χοροπηδάει.
Και είναι στο πιο ναι, στο θα είναι πιο αγγιλιτάς. Είναι αγγίλιτη, ναι. Ο άλλος που ήταν κάτω στο έδαφος και έριχνε εδάφους αέρος πυράβλους, πρέπει να είναι λέω στρενγθάς που λέμε, το τάγκ. Και είχε και έναν μεσαίο, ο οποίος πρέπει να είναι. Ο Warrior. Ο Warrior, ναι. Ναι. Αυτό μου έβγαλε, ρε φίλε. Ναι. Και λέω, έχει γούστο τώρα, ας πούμε. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Προσπαθώ να τα αναλύσω, να δω τι γίνεται. Ναι, σίγουρα, καλά δεν κάνει. Θέλω να δώσω 70 ευρώ τσάμπα, 80 πόσο κάνει. Έχουν ακριβένει κιόλας. Ναι, το ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει κάποιες πινελιές Souls. Πιστεύω ότι είδα ότι λοκάρεις πλέον τον παίχτη που θέλεις και κινείσαι. Ναι, στο Armor Core το παλιό. Τον έχανες. Δηλαδή με το. Έκανες lock, αλλά με το που έφευγα εγώ λίγο αριστερά σου, δεξιά σου. Το lock μου έφευγε λίγο και ξαναεστίαζε μετά. Είναι όπως τις κάμερες που κάνεις, πρέπει να κάνεις λίγο έτσι για να εστιάσει όταν σου χάνει. Μπράβο. Όχι, ρε φίλε, είναι για να πυροβολήσεις. Πατάς για να βρεις στόχο. Φύγει κατευθείαν πάνω. Αλλά όταν θα φύγει αυτός, τον έχασες. Δεν αυτό. Σημαίνει ότι αν πάει πίσω, δηλαδή πηδήξει και πάει πίσω στην πλάτη, τον χάνει. Ναι. Είναι σαν τα παλιά μου, ρε. Ναι. Ενώ αυτό και εγώ παρατήρησα ότι την ώρα που γύρναγε ο χαρακτήρας που υποτίθεται ότι βλέπαμε. Γύρναγε μαζί. Ναι, που σημαίνει ότι έχει κλικ. Τέλος, εκεί, λοκάρεις, μπαμ, και τα στέλνεις αυτά που είναι, εκτός άμα κάνει dodge το αντίπαλος που θα έχεις. Ναι. Ένα είναι αυτό που παρατήρησα και ένα άλλο είδα, βέβαια τα δείχνουν και λίγο σε slow-mo, το πώς αποφεύγεις, βέβαια σίγουρα όταν σε όλα τα armor core σε πυροβολάγανε και εσύ έπρεπε να τα αποφύγεις, είναι de facto όλο αυτό, ναι. Είναι το στυλ που έχουν και πολλά παιχνίδια, αλλά έβλεπα δηλαδή και πολλές κινήσεις, δηλαδή εκεί που θα έχει souls πιστεύω, είναι σε πολύπλοκες κινήσεις που θα σου κάνει ένα boss, ας πούμε. Όπως έβλεπα που πέταγε ένα λέιζερ από πάνω, ναι, ναι. Και πήδαγες εσύ και ερχόταν και από πάνω. Μετά πάνω έχει σου. Τα στρέφα αυτά από τα παλιά. Ναι, τα ναι. Έχει, οπότε έχει. Πιστεύω ότι προς τα εκεί. Σίγουρα πιστεύω ότι μπορεί να το κάνουν λίγο πιο δύσκολο από ό,τι θα πρέπει να είναι. Πάντα. From software ναι, είναι from software. Έξεις τι είναι το πρόβλημα, ότι τη έχω πολύ εμπιστοσύνη ρε που στις εταιρείες και ξέρω ότι μάλλον μπορεί να μ' αρέσει και αυτό. Ναι. Απλά δεν θέλω να παίξω κάτι τώρα άλλο. Θέλω να το δοκιμάσω πιο μετά. Θέλω να το πάρω από κάποιον άλλον να το δω. Αλλά αν είναι αυτό που πρέπει να είναι για μένα, ναι. Θα το πάρω day one. Κοίτα, πάντως εγώ δεν πιστεύω. Όταν λέμε day one, μετά από κάμια δεκαριά μέρες να δω τι παίζει. Θεωρώντας το παρελθόν του Armor Core. Ναι. Θεωρώντας κιόλας και το Miyazaki που είναι ένα από τα αγαπημένα του franchise ναι. Και παιχνίδια γενικά. Ναι. Νομίζω είχε ασχοληθεί και παλιότερα ο Miyazaki ναι, ναι, πάνω ήταν στο Armor Core. Δημιουργός. Σε κάποια, δεν θυμάμαι σε κάποια. Ναι. Τώρα. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει τη φιλοσοφία των Armored Core. Θα μείνει εκεί με κάποιες πινελιές από Souls που τα βλέπουμε δηλαδή πλέον και σε ό,τι παιχνίδι βγάζει. Δηλαδή και το Elden Ring βλέπεις ένα open world παιχνίδι, ένα MMO ας το πούμε που έλεγε ότι ήθελε να γίνει. Ένα open world παιχνίδι το οποίο έχει πλέον. Το έκανε. Το οποίο έχει πλέον παιχνίδι, σύστημα Souls. Ναι, Sekiro, Souls. Που είναι η πρώτη φορά που ναι. Βλέπεις κάτι σε τόσο μεγάλη έκταση να χρησιμοποιεί Souls μηχανισμούς. Ναι, δηλαδή ναι. Έβαλε αυτό, εκεί είναι κι άλλο ένα στοιχείο εκεί πέρα. Δηλαδή πήγε και πήρε ένα παιχνίδι το οποίο είναι σχεδόν MMO. Σχεδόν. Ναι. Και πάει και βάζει μέσα σε αυτό το στυλ παιχνιδιού μηχανισμούς Souls. Το κατάφερε, το πάντρεψε. Το ίδιο παντρεύει και στο Sekiro. Δηλαδή ναι. Που ναι, μεν αλλά, ναι, μεν stealth λίγο. Ναι, μεν Souls λίγο και full τώρα μια καινούρια φάση με full πάρει. Ναι. Deflect και πάρει ναι, κλπ. Βρήκε πράγματα και έβαλε και το έκανε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και πάλι σε στοιχείο Souls. Είχε αυτό που είχε ας πούμε ένα παιχνίδι το Bushido Blade. Μπράβο. Κατάλαβες. Ναι. Έτσι κινήθηκε και το έφτιαξε με το δικό του το στυλ έτσι. Κάτι παρόμοιο πιστεύω ότι θα έχει και το Armor Core. Αλλά στο Armor Core πιστεύω, δεν θέλω να σας πάρω και στο λαιμό μου. Με αυτό που θα πω, είναι ότι θα έχει full τα στοιχεία του Armored Core, οπότε είναι αυτό που είπα και πριν, ότι ή θα σ' αρέσει ή δεν θα σ' αρέσει. Είναι de facto πλέον αυτό. Και θα έχει και κάποια στοιχεία σίγουρα από τα Souls, γιατί είναι και το παιδί του. Κατάλαβες, είναι και αυτό πάρει, που... είναι και αυτό που έχει δώσει τεράστια αξία στην εταιρεία, τεράστια εμπιστοσύνη, ακριβώς, φέρει κοινό, δηλαδή ακριβώς, αυτά τα δηλαδή, παιδιά... Θα θέλει και... να φέρει και το κοινό του Souls και το κοινό του Armored Core να το ενώσει λίγο. Βέβαια δεν ξέρω πώς αυτοί που παίζουν Armored Core και είναι fans και δεν παίζουν Souls παιχνίδια γιατί δεν τους αρέσουν, αν θα τους κρατήσει. Αν τους αρέσει, οπότε αν... πιστεύω γι' αυτό θα δώσει μεγαλύτερη βάση στο Armored Core. Ναι, γιατί αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θες να απογοητεύσεις ούτε τους παλιούς σου φαν. Ακριβώς. Αλλά δεν θες να ξενερώσεις και αυτούς που έχεις φέρει ήδη. Ακριβώς. Σαν εταιρεία στο ναι, κατόφλι σου. Ναι. Θα σας δώσω λίγο τέτοιο και βλέπουμε.
Τέλος πάντων, εγώ έτσι το πιστεύω και δεν το πιστεύω ακόμα. Θα περιμένω να το πάρει αυτό δόσεις, να το κάνει live stream στο joystick. Δεν ξέρω πότε θα το κάνει, γιατί θα βγει και Αύγουστο τώρα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει η δουλειά. Να το δω, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μου πει Μάκη, εντάξει, κομπλέ. Να... Μακάρι να το πάρει και ψηφιακό για να το κατεβάσω, να το δω από πρώτο χέρι. Και μετά θα πέσει αγορά κανονικά. Ναι. Να το πάρω ρε παιδί μου και σε retail. Και άμα γιατί... το πάρει και σε retail, ρε παιδί μου, πας και το νοικιάζεις μία. Ναι, ναι. Και ναι, το ναι. βλέπεις, ρε φίλε. Καλά, τώρα Αύγουστο εγώ θα είμαι διακοπές, οπότε θα το παίξω πολύ αργότερα. Σεπτέμβρη και μετά. Θα το παίξω πολύ αργότερα. Αυτά για το Armor Core. Ελπίζουμε όσοι το προσμονάτε και έχετε παίξει και τα προηγούμενα να είναι αυτό που θέλετε. Ναι. Αλλά και όσοι είστε καινούργοι λόγω της From και των Dark Souls, πάλι να είναι αυτό που. Και εγώ δηλαδή μέσα. Ναι, όλοι. Να μπορέσει να το ευχαριστηθεί. Να ευχαριστηθεί γενικά το κοινό. Γιατί η From Software δεν είναι μια εταιρεία τυχαία πλέον. Είναι μια πλέον εταιρεία. Πλέον όχι. Σου δίνει καλό, καλά παιχνίδια. Εδώ και 15 χρόνια, 10 χρόνια πόσα είναι, δίνει παιχνίδια τα οποία ρε φίλε με γεμίζουν. Ναι, με δηλαδή, γεμίζουν πάρα πολύ. Το Elden Ring τράβηξε και το κοινό του Open World. Ναι, μπράβο. Τράβηξε και λίγο και το κοινό και αυτών που παίζανε κάποια παιχνίδια online να θέλουν να μπουν. Και μπήκανε, πολλοί κόσμος μπήκε. Κατάλαβες, έχει και ένα σύστημα μάχης, PvP μέσα, ναι. Το δικό του, τον ωραίο τρόπο του PvP. Ναι. Οπότε δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Θεωρώ ότι θα είναι ένα καλό παιχνίδι, σίγουρα. Σίγουρα θα είναι ένα καλό παιχνίδι, αυτό. Ρε αδερφέ. Σίγουρα θα είναι εξαιρετικό παιχνίδι, γιατί και τα προηγούμενα, όποιος ήταν φαν, ήταν εξαιρετικά ναι, παιχνίδια. Ναι, για ναι. όποιον ασχολιόταν με αυτά τα παιχνίδια ήταν του 10. Mm. Έτσι. Ναι, ναι, αν ναι, όχι ναι. του 10, του 9, ξέρω εγώ. Εγώ εκεί. Προσωπικά δεν ενθουσιάστηκα με τα Armored Core. Είναι και αυτό που σου είπα και πιο πριν, ότι είχα παίξει το 1, εντάξει, άλλοι χειρισμοί τότε, άλλο περιμέναμε να δούμε, άλλο είδαμε. Έχουν μια αλφα δυσκολία και εκεί θα χτυπήσει From Software. Πιστεύω ότι μπορεί να σου ξεκινήσει ένα παιχνίδι χωρίς δυσκολία, όπως βάζει, και απλά μπες και παίξε, να μάθεις τους μηχανισμούς ναι. του και σιγά σιγά μπορεί να γίνεται πιο εύκολο. Ίσως εκεί να είναι η Souls φάση που θέλουν να περάσουν. Πέραν και από κάποιους μικρούς μηχανισμούς. Και το επόμενο που έπαιξε στο PlayStation 3, νομίζω το 4 ήταν ή το 5, νομίζω το 4, δεν ενθουσιάστηκα. Δεν μ' άρεσε. Νόμιζα ότι θα ήταν κάτι έτσι σαν το Vanquish. Ναι. Και γρήγορο, πιστολίδι, απλά πράγματα. Συρσήματα. Είναι πολύ σύνθετος ο χειρισμός. Ναι, είναι. Αλλά ναι, δεν με ενθουσίασε τόσο πολύ το Armored Core τότε. Δεν ξέρω, θα δω. Τέλος πάντων, μακάρι, όλα τα μακάρι. Αν και ξαναλέω και πάλι, το τρέλερ ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τεράστια bosses. Νομίζω πως αυτά ναι, που είδαμε ναι, ναι. εκεί πέρα ήταν bosses αυτά. Ωραία μουσική. Ναι, synthesizer, ναι, ναι, ναι. σκοτεινό. Που λες ότι ναι, βγάζει vibes, ας πούμε, από όσα παιχνίδια προηγούμενα έχουν βγάλει. Ναι, βγάζει αυτή την καταστροφή, τη σαπίλα, τη μουντάδα. Ναι, έχει ένα στυλ αυτό το πράγμα. Δικό ένα εφιαλτικό που σ' αρέσει όμως ταυτόχρονα. Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Team Ninja, αυτό το στυλ. Ninja Theory, αυτό το στυλ. Δηλαδή πατάνε πάνω σε αυτό. Ναι, παίρνει τα πάντα. Κοίτα, η From Software παίρνει τα πάντα και τα κάνει στο. Τη Square Enix, αν προσέξει πάλι το ίδιο στυλ. Ναι, ναι, ναι. Βγάζει τα παιχνίδια τη. Ούτε χαρούμενο, ούτε γκλαμουράτο, κάτι ενδιάμεσο, α πούμε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτά για το Armor Core. Ελπίζουμε, περιμένουμε, θα δούμε. Ναι. Άλλο τώρα που θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή ξέρω ότι γουστάρει τα Silent Hill. Silent Hill 2 Remake. Και γενικότερα πώ βλέπει όλο αυτό το σκηνικό με τα remakes. Αυτό θέλω να σου ρωτήσω. Λοιπόν, σκηνικό με τα remakes. Θεωρώ, είναι και αυτό που πάλι θα ξαναγίνει επαναλαμβανόμενος. Αυτό που είπα και πριν, λοιπόν. Το ότι κυρίως η δικιά μας η γενιά, πολλά άτομα, είναι λίγο στο παρελθόν. Ναι. Μένουμε στο παρελθόν. Μας αρέσει το παρελθόν. Οπότε και οι επόμενες γενιές έρχονται, γιατί σου λέει, μιλάω με ένα μεγάλο, ένας εγώ, ας πούμε, είμαι 20 χρονών, και εσύ κοντεύεις στα 40, και έχουμε και σου λέω, ρε φίλε. Σαν 40χρονος εγώ έρχομαι και σου λέω ότι μαλάκα τι παίζαμε τότε, τι κάναμε τότε, το Silent Hill, τι παιχνιδάρα, ναι, μακάρι τώρα... να είχες γεννηθεί τότε να το παίξεις. Οπότε δηλαδή η δικιά μας η παρελθοντολαγνία που μεταφέρεται και στην πιο νέα γενιά γίνεται, σου λέω, το θέλουν να το κάνουν έτσι, γι' αυτό βγαίνουν και τόσα πολλά remake. Σου λέει να το παίξει και η επόμενη γενιά. Και η καινούργια γενιά αυτό το παιχνίδι, το αριστούρημα που δεν το έπαιξε. Γι' αυτό και βλέπουμε τόσα πολλά remakes, ρε φίλε. Όπως έχουμε δει remake το Shadow of the Colossus, remake πολλά των Resident Evil, το 2, το 3, του 1 που ξαναέγινε αυτό που είχε γίνει, το A που είχε γίνει remake. Πάρα πολλά, ρε φίλε. Το Medieval. Ναι. Όλα αυτά τα ωραία τα παιχνίδια που υπήρχαν τότε τα ξανακάνουν. Οπότε
Καλός εγώ θα πω τα κάνει. Και εγώ λέω ότι είναι καλός, γιατί θα... για το Silent Hill κυρίως τώρα, ας πούμε το 2, θα ήθελα να δω με τα τωρινά γραφικά, τα τωρινά μηχανήματα, την ομίχλη πώς θα τη συνδυάσουν. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ τρομακτικό, ρε φίλε. Ναι. Ή θα είναι τόσο πολύ τρομακτικό, ή θα είναι κάλτσα για μας που έχουμε. Θα δείξει, θα δείξει. Ναι. Το έχει αναλάβει και μια εταιρεία που για μένα δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να τα καταφέρει. Είναι πολύ πιο μικρή σε μέγεθος, ας πούμε, εταιρεία. Από... Και μπορεί να προσφέρει. Δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει. Έχω παίξει τα παιχνίδια της όλα. Έχω ικανοποιηθεί, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα πάει στον τομέα του χειρισμού, της μάχης κτλ. Ναι. Είναι πολύ απλοϊκά τα παιχνίδια της στο πώς τα χειρίζεσαι. Ναι, έχουν ατμόσφαιρα. Βγάζουν τρόμο, αλλά. Δεν έχει, ρε παιδί μου, περαιτέρω μηχανισμούς manageable. Δεν ξέρω τώρα πώς. Δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι το Silent Hill 2 τότε και στα. Ναι. Στις μάχες, η αλήθεια. Αυτό είναι. Ήταν και λίγο πιο κοντά στο ρεαλιστικό ενός τύπου ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιήσει και πιστόλι για να σκοτώσει κάποιον. Δηλαδή και τον το πιστόλι οποίο... να μην το είχες, ναι. Και είχες κάνα λωστό, τον γκάζεις το πάλι τον γκάζεις. Προχώραγες. Ναι, ναι, ναι. Δεν σε άφηνε. Είχανε βάλει αυτό τώρα, μ' άρεσε τότε, γιατί στο Resident Evil καθώς ήταν στάσιμος ήταν στόχευες, ενώ σε αυτό μπορούσες λίγο και να κινηθείς, ναι. Να κάνεις λίγο πίσω. Ναι. Αν κρατήσουν έτσι αυτόν τον απλό χειρισμό και φτιάξουν έτσι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, σκοτεινή, με τις ομίχλες της κτλ. Πιστεύω ότι θα πάει, ίσως να είναι και το καλύτερο remake που έχει βγει. Μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι. Γενικότερα δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ βλέπω αυτό που είπες εσύ, γιατί το ξεκίνησε με την παρελθοντολαγνία κτλ. Ναι. Και βλέπω κάποιους ότι λένε δεν έχει ενδιαφέρον η εποχή που διανύουμε με τα video games και αυτά και δεν ξέρω, δεν συμφωνώ καθόλου. Πιθανόν δηλαδή, να μείνει. Εγώ πάντα κοίταγα από το τότε έως το τώρα, δεν έχω μείνει στο τότε. Μ' αρέσει πάντα να ρίχνω και ματιές πίσω, αλλά πάντα εγώ κοίταγα τον μπροστά. Ναι. Δηλαδή, όταν είχα Game Boy, δεν ήθελα να μείνει στο Game Boy, ήθελα να προχωρήσει, να το κάνουν έχρωμο. Ναι, ναι, ναι. Όπως θυμάσαι τότε που λέγαμε, θα βγάλουν Game Boy έχρωμο. Και είχε... Το Advance. Yes, ναι, πώς θα το κάνουν αυτό. Το Color, το Color. Δεν το χωράγε το μυαλό μας να το κάνουν. Ναι, ναι. Να το κάνουν έχρωμο. Μετά από αυτά που συζητάγαμε, βγήκε το Color, ρε φίλε. Ναι, ναι. Λέγαμε να βγει, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι. Είδα την κάθε γενιά. Προχώρησα και είδα τα θετικά. Ναι. Και τα αρνητικά. Okay. Μ' αρέσει το μπροστά. Μ' αρέσει να πηγαίνω μπροστά. Ναι, δεν μ' αρέσει να κοιτάω πίσω και να. Εγώ θεωρώ ότι πλέον το gaming είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το τότε. Δεν βγάζουν παιχνίδια τα οποία δεν παίζονται με τίποτα. Ναι, ναι. Που πρέπει να γίνει καλλιτέχνη για να τα παίξει, ας πούμε. Ναι. Βγαίνουν παιχνίδια τα οποία μπορεί να τα χειριστεί οποιοδήποτε και να γίνει καλό οποιοδήποτε. Και αν θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω και να γίνει πιο ανταγωνιστικό, σου δίνει τα εργαλεία, ναι. Να το κάνει και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Όποιο θέλει να ασχοληθεί περισσότερο και να γίνει πιο καλλιτέχνη, ξέρω εγώ. Πιο καλός παίχτης, ρε παιδί μου. Ναι. Στο Σέκυρο, στο. Όχι, όχι μόνο στο Σέκυρο. Στο οτιδήποτε. Να κάνεις speedrun στο Resident, να κάνεις speedrun από εδώ, να κάνεις. Ναι, 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 ναι. Σου δίνει τα εργαλεία. Τότε, ρε φίλε, ήταν και κάτι παιχνίδια τα οποία ήταν και άδικα. Ναι. Και ήταν άδικα όχι μόνο λόγω του ότι παγίδες και εχθρούς είχαν βάλει στον δρόμο σου που το respawn, του respawn, ο respawn έτρωγε έναν, ξανάβγαινε. Ναι. Ήταν και λίγο χειρισμού. Δεν παίζονταν ορισμένα, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι τότε παίζαμε παιχνιδιά και στο PlayStation 1 γινόταν αυτό. Ναι, 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 ισχύει, ισχύει. Πλέον εγώ παίζω παιχνίδια, ευχαριστιέμαι πολύ. Ναι. Εντάξει, αυτό, αυτό. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο, όχι το ότι δεν υπάρχουν ιδέες, ιδέες σίγουρα υπάρχουν. Σίγουρα είναι αυτό το ρίσκο. Το ότι θέλουμε το... Ναι, είναι να είμαστε στάνταρ. Είναι το ρίσκο κιόλας. Είναι και το ρίσκο. Ότι μπορεί να βγάλω κάτι, ναι. Και να μην πάει καλά. Παίζει όμως το ότι δεν υπάρχουν και ιδέες, γιατί πλέον έχουν βγει όλα τα πιθανά σενάρια, ρε φίλε. Και πλέον βλέπεις δηλαδή τις indie εταιρείες είναι αυτές που προσπαθούν περισσότερο. Ναι, ναι. Καταλάβες. Γιατί δεν κοστίζει τόσο δεν πολύ. Δεν κοστίζει τόσο πολύ. Ίσως από τη μία πλευρά. Αυτό. Θα μου πεις και για τον Diablo το 4. Ωραία. Και να κλείσουμε και εδώ. Και να κλείσουμε εδώ. Λοιπόν, ένα Diablo 4. Λοιπόν, δεν τρελάθηκα. Ότι δεν τρελάθηκα. Εγώ θεωρώ δεν το έχω δοκιμάσει καθόλου την τέτοια παιχνίδια. Δεν χρειάζεται να έχουν τόσο υψηλές απαιτήσεις για γραφικά. Με ξενέρωσε πάρα πολύ πρώτον αυτό. Γιατί έχω ένα δυνατό λάπτοπ. Κυρίως από επεξεργαστή και για να παίξω μουσική κτλ. Είναι αστέρι. Ναι. Αλλά δεν είναι και ότι χωλαίνει κιόλας και με τα γραφικά. Μπορώ να παίξω και ένα παιχνίδι. Ναι. Έτσι. Το Diablo το 4 δεν μου το σήκωνε όπως έπρεπε να μου το σηκώσει. Δηλαδή, άμα δεν είχα καλή μνήμη,
δεν θα έτρεχε το παιχνίδι. Αλλά έχει κάψει, έχω μάθει κάρτες γραφικών. Δεν ξέρω αν είναι επειδή είναι τόσο βαριά τα γραφικά που χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω τι κάνουν, δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Αλλά πέραν από αυτό που είναι καθαρά προσωπικό, εντάξει, θα μου πει ρε μαλάκα, μπορείς να έχεις πάρει καλύτερο υπολογιστή άμα το θες έτσι, okay. Παίξε το και στο PlayStation. Ναι. Δηλαδή, δεν τρελάθηκα, ρε φίλε, διότι έχουν βγει τόσες προσπάθειες στο να φτιάξουν τέτοια παιχνίδια top-down RPG κτλ. Που πήγαινε πολύ καλά, ρε φίλε. Ενώ αυτό κρατάει τη δικιά του τέτοια. Οκ, ένα καινούριο story με διαβολίνα ξανά. Ναι. Μια διαβολίνα, τη Lilith που σκάει μύτη, ξέρω εγώ και αυτά. Περίμενα δηλαδή τα talents του να ήταν πιο απλά. Δεν γουστάρω, ρε φίλε, να υπάρχει. Όπως κάνει το Assassin's Creed, βάζω εδώ, φεύγει παραθυράκι, αναβαθμίζω 3-4 φορές να πάρει τη δύναμη με αυτά με τα όπλα και να προχωρήσω εδώ και να πάρω το skill. Δώσε μου τσούκου τσούκου τα skill, να τα φτιάξω εγώ όπως θέλω και να παίζω με το συγκεκριμένο skill. Ή κράτησε τη μακέτα του στυλ το πώς πολέμαγες με το. Στο Diablo το 3. Να ρωτήσω κάτι. Οι πόντι να. Οι πόντι μπαίνουν μόνοι τους πάλι. Μόνοι τους, κλασικά. Αυτό ρε φίλε δεν μου αρέσει γενικώς σε μένα. Δηλαδή το 3 που δεν μου άρεσε ήταν αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί θέλω να το φτιάχνω. Να το φτιάχνω λίγο και εγώ. Ρε, να το σκέφτομαι. Να το κάνω λίγο πιο γρήγορο, λίγο πιο δυνατό στο intelligence του. Πολλά πράγματα, ρε φίλε. Που αυτό μου θυμίζει τώρα τη λογική του Castlevania, ναι. Που πάλι εκεί είναι άλλη λογική, ξέρω εγώ. Και με χάλασε το ότι οι προσθήκες που κάνω είναι να μπαίνω σε μια σπηλιά και να πατάω κλικ στο τέτοιο για να βγω από την άλλη μεριά της σπηλιάς. Λες και στα παπάρια μου είναι μαλακά. Top down, βλέπω. Γιατί να θέλω να τον δω να συρθεί και καλά, που δεν τον βλέπω να σέρνεται. Απλά τον βλέπω να μπαίνει σε ένα μέρος που δεν βλέπω και βγαίνει από την άλλη. Ή να σκαρφαλώνω. Κάντο λίγο πιο. Δεν ξέρω. Δεν ενθουσιάστηκα. Ενθουσιάστηκα με το στυλ που είχαν φτιαχτεί οι παίχτες, γιατί δεν ήταν κλασικά. Δηλαδή το πήρες με λαχτάρα, τώρα κατέβασες τον demo με λαχτάρα. Κατέβασα τον demo με λαχτάρα και δεν ενθουσιάστηκα τόσο πολύ. Δηλαδή. Στο 3 σου συνέβη αυτό. Όχι. Okay. Στο 3 ενθουσιάστηκα με το που έπαιξα. Ενθουσιάστηκα με το που το αγόρασα και έπαιξα. Απογοητεύτηκα βέβαια στο τέλος. Αλλά υπήρχε ένας ενθουσιασμός. Ελπίζω να γίνει το αντίθετο τώρα. Ξέρεις που απογοητεύτηκα με το 3. Με το 3 απογοητεύτηκα όταν κάθισε η σκόνη. Δηλαδή το έπαιξα, το τελείωσα. Έτσι, κι εγώ αυτό το πράγμα. Όταν κάθισε η σκόνη όμως, από το hype που είχα και από μόλις το τερμάτισα και μόλις το τελείωσα, ρε παιδί μου, παρατήρησα ότι δεν ήθελα να το ξαναπαίξω καταρχήν. Ακριβώς, κι εγώ αυτό. Φάση. Δεν ήθελα να ξανακάνω τα ίδια πάλι. Και λέω. Τι μαλακία τώρα, γιατί δεν είναι αυτό το πάλι. Δεν μου αρέσει και τα γραφικά του μένα, μωρέ. Εντάξει. Δεν είχα θέμα με τα γραφικά του τόσο. Όχι, δεν κυρίως ήταν ωραία τα γραφικά. Γιατί δεν μ' άρεσε λίγο αυτό με τους ώμους που χρησιμοποιεί η Blizzard με τα Warcraft, λίγο τους πιο θηριώδεις ώμους. Ναι. Το γενικά δεν μ' αρέσει. Το έχεις όλα τα παιχνίδια βασικά και στο Starcraft. Εντάξει, εδώ το σουλούποσε κάπως στον Diablo 4. Ευελπιστώ. Εντάξει, σίγουρα θα το πάρω. Δεν θα το πάρω day one τότε όπως είχα τρελαθεί και με το 3. Το 3 ήταν και η νοσταλγία. Βγήκε μετά από τόσα χρόνια. Δεν ξέραμε αν θα ξαναβγεί Diablo. Και ήταν εδώ τώρα, δηλαδή υπάρχει κόσμος που παίζει ακόμα Diablo 3. Με το online του αυτό το κομμάτι που κάνεις, που μπαίνεις μαζί με άλλους και πολεμάς τα ίδια και τα ίδια. Ωστόσο, είχε βγει και Diablo Remake. Βγήκε και ένα Diablo Remake το 2. Δεν το έπαιξα. Δεν. Με ενθουσίασε και δεν άκουσα και καλές κριτικές. Και έχει βγει και το Diablo Immortal που παίζει κόσμο στο κινητό. Καλά, αυτό. Επίσης ένα άλλο πράγμα που με χάλασε και το έχει κάνει όπως το χρησιμοποιεί το Path of Exile και πολλά MMO παιχνίδια. Ρε μάγκες, δεν γουστάρω όταν μπαίνω σε μια κεντρική πόλη να υπάρχουν άλλοι 500 οι ίδιοι παίχτες, χρήστες μέσα στην ίδια περιοχή με εμένα. Άστο, άμα θέλω να παίξω online να μπω κάπου, να τους έχω αυτούς που βλέπω ή το party που φτιάχνω από όλα. Αν τους βλέπεις ή δεν είσαι online. Τους βλέπεις ή δεν είσαι online. Αυτό το έκανε και το Path of Exile, ένα Diablo κατάσταση παιχνίδι online. Το ίδιο κάνει και το Diablo το 4 και αυτό με ξενερώνει. Και ίσως είναι και ένας λόγος που φορτώνει και τόσο πολύ τα μηχανήματα. Αυτό. Ντεμή προς τα κάτω. Ντεμή προς ξενέρωμα. Μπορεί να παίξει και αρέσει. Σίγουρα. Εμένα μου φαίνεται ελκυστικό, δηλαδή ο οπτικός μου φαίνεται πολύ ελκυστικό. Είναι και ωραία. Τα γραφικά του είναι τέλεια. Ειδικά στα cinematic είναι άντε για τα cinematic. Μου θυμίζει και πιο πολύ το 2. Τα γραφικά του θυμίζει η μουντάδα του. Μπορεί να είναι μια απογοήτευση επειδή υπήρχαν και κάποια προβλήματα. Είχε και μια. Σέβαζε σε μια λίστα αναμονή. Μέχρι να μπει, γιατί έμπαινε και πολλοί κόσμος. Καλά, και δύο-τρεις μέρες. Είχε ζόρια. Η open beta που έδωσε. Οπότε ίσως και αυτό να με ξύνησε λίγο κάπως και να μην μπήκα. Μπορεί
Θα το αγοράσω σίγουρα. Καλά, θα το δούμε όταν βγει, γιατί και εγώ το σκέφτομαι αυτό. Ναι. Να το. Ό,τι και άμα το παίξουμε και το παίζουμε και ταυτόχρονα και όλα στοίχη και το παίξουμε. Δηλαδή. Παρέα. Παρέα. Ναι. Να το σχολιάσουμε. Ναι. Άμα εδώ θα είμαστε. Αυτά. Λοιπόν, νομίζω. Καλό ήταν για σήμερα με το σταμάτι. Ένα εξαιρετικά χαλαρό έτσι βίντεο. Ό,τι κάνουμε ενώ νομίζουν ότι αυτοί έχουμε τσακωθεί. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο Σταμάτης δεν ήθελε ούτε αυτό το short video. Του το τράβηξα επίτηδες, με το ζόρι. Με το ζόρι. Γιατί, κοιτάξτε, όταν έρχεται στο σπίτι δεν έχω κι εγώ να το περιμένω με το κινητό και να τον τραβήξω βίντεο. Καθόμαστε, αράζουμε, πίνουμε έναν καφέ, φεύγει. Δεν, αυτό, ναι. Δεν είχα όρεξη να τον ενοχλήσω τώρα ως προς αυτό, αλλά του λέω, κοίταξε, δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Για το βίντεο το short που ανέβασα. Ναι, ναι, ναι. Και του άρεσε μετά η φάση, κάπως έχει λασκάρει κι αυτός αυτό έτσι. Αυτό, είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο, εντάξει το είχα προγραμματίσει εγώ την προηγούμενη εβδομάδα νόμιζα, δεν είχαμε κανονίσει σωστά. Μάλλον εγώ κατάλαβα. Του είπα, δεν γλιτώνεις, δεν υπάρχει οπότε πιθανότητα να το κάνουμε. Μου το είπες, θα το κάνουμε. Και ήρθα και το κάναμε. Οπότε μην βγάζετε σενάρια, δεν υπάρχει λόγος. Ακριβώς. Εγώ με το Σταμάτη βρισκόμαστε συνέχεια. Απλά δεν. Επειδή είναι η καθημερινότητά μας. Δηλαδή είμαστε, κάνουμε παρέα κτλ. Ούτε είμαι με το κινητό να τραβάω selfie, ούτε τίποτα. Δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι σε κανέναν. Ναι. Ναι, τώρα, αν εσείς δεν πιστεύετε, δικό σας πρόβλημα. Σας λύσαμε λοιπόν την απορία. Ναι. Για εσάς τους άπιστους τομάδες. Και το βίντεο που κάναμε σήμερα δεν το κάναμε για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε τσακωμένοι. Το κάναμε, γιατί γουστάραμε. Γιατί γουστάραμε και γιατί αυτού του καλάρεσε όταν ανέβηκε πάνω το βίντεο, θυμήθηκε πώς περνάγαμε και τι γινότανε. Και μου λέει, θέλω να κάνουμε βίντεο. Το είχαμε κανονίσει για χθες, μου έκανε μαλακία. Του λέω: δεν έχει μαλακίες. Έχω προγραμματίσει, του λέω και έχω κρεμάσει κόσμο. Θα έρθω. Και ήρθα. Μπορεί να μην το κάναμε και το σημερινό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά από εμάς. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθήκατε το βίντεο. Ελπίζουμε ευχαριστηθήκατε να τον καμαρώσετε. Πήρατε μια καλή δόση στα μουμπέλ μου. Ακριβώς. Θα τον δούμε και του χρόνου. Μην ανησυχείτε. Θα το κανονίσω εγώ. Θα ξαναδούμε βίντεο, ρε παιδιά, μην αγχώνεστε. Ναι. Θα υπάρχουν πραγματάκια που θα θέλει να συζητήσουμε. Πιο χαλαρά όπως πάντα. Αυτά. Και δεκάδα, θα βγάλουμε και μια δεκάδα, θα κάνουμε ένα βίντεο να βγάλουμε μια δεκάδα, ωραία θα είναι. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη, έτσι Σταμό. Έτσι Μακή, έτσι παιδιά. Και μέχρι την επόμενη... Stay joystick. Stay joystick. Γεια χαρά.